Coach Νικόλα Παπαδόπουλε, συγχαρητήρια για την νίκη σας σήμερα, η οποία ήρθε και με μεγάλο προβάδισμα μάλιστα, 18 πόντους που παίζει ρόλο στις ισοβαθμίες. Κρατήσατε τον Κεραμνό 47 πόντους. Πες μας λίγο πρώτα απ' όλα, αν μπορείτε, για την άμυνα της ομάδας σήμερα. Μιλήστε μας γι' αυτό. Η άμυνα είναι αυτή που κερδίζει τα παιχνίδια, τα προαθλήματα. Από την πρώτη στιγμή και από τη φετινή σεζόν η ομάδα μας άλλαξε από πέρσι. Βάλαμε προσθήκες παιδιών που είναι πιο αθλητικοί και μπορούν να πιέσουν και περισσότερο στην άμυνα, και συνδυασμό με τους παλιούς παίχτες, τους έμπειρους, νομίζω ότι βελτιωθήκαμε από πέρσι. Όσον αφορά το παιχνίδι, ξεκινήσαμε κάπως αγχωμένοι, νευρικοί να το πω. Επιθετικά δεν είχαμε τις λύσεις, αλλά η άμυνα μας κράτησε και η άμυνα και στο δεύτερο ημίχρονο μας έδωσε κάποιους εύκολους πόντους στον εφηδιασμό και γι' αυτό κερδίσαμε και το παιχνίδι. Πόσο σημαντική ήταν αυτή η νίκη για την ομάδα σας απέναντι στον Κεραυνό σε αυτό το σημείο? Εντάξει, είναι σημαντική όπως όλα τα παιχνίδια. Παλεύεις για να όλη την regular season για να έρθεις πρώτος. Κερδίσατε στον Κεραυνό που είναι ο βασικός σου ανταγωνιστής, αλλά και πέρσι το είχαμε κάνει και χάσαμε από ομάδες πιο χαμηλού πελληνικούς. Εμείς πρέπει να είμαστε προσγειωμένοι, συγκεντρωμένοι. Κάθε παιχνίδι πρέπει να πάμε να κερδίσουμε. Και από εκεί και πέρα είναι θέμα ποιος είναι έτοιμος στα playoffs. Η ιστορία το έδειξε και πέρσι και πρόπεση και τα προηγούμενα χρόνια. Πρέπει να είσαι έτοιμος εκεί που πρέπει. Τώρα το regular season και είναι μια νίκη, αλλά τίποτα περισσότερο. Πόσο αισιόδοξος είστε για τις πιθανότητες της ΑΕΚ φέτος να πάρει τον τίτλο? Εντάξει, είμαι αισιόδοξος, γι' αυτό άλλωστε είμαστε εδώ. Όπως είπα και πριν, κάναμε κάποιες προσθήκες που πιστεύαμε ότι θα βοηθήσουν την ομάδα. Ο στόχος της ομάδας είναι το πρωτάθλημα και το κύπελλο. Και όπως είπα και πριν, θα δουλέψουμε έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι όταν πρέπει. Coach, ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία, καλή συνέχεια. Και εγώ ευχαριστώ.